περιφέρεια και πάλι θα κάνει τους ελέγχους που πρέπει να κάνει, αυτή τη φορά μάλιστα έχοντας υπογράψει και ένα μνημόνιο συνεργασίας με τον ΕΦΕΤ για να γίνουν ποιοτικοί έλεγχοι και σωστοί έλεγχοι και να μην έχουμε διασκορπισμένους ελέγχους που τελικά δεν έχουν στόχευση. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι η δική μας τακτική δεν είναι μια τιμωρητική τακτική απέναντι στους καταστηματάρχες και τους εμπόρους, είναι όμως μια λογική ότι πρέπει να προστατευτεί η δημόσια υγεία, πάση θυσία. Οπότε τα κλιμάκια αυτά θα ελέγξουν ότι τα τρόφιμα αυτά, τα κρέατα, η ποιότητα των αγαθών που θα φτάσουν στο τραπέζι του Πάσχα όλων των οικογενειών θα είναι υψηλό επίπεδο. Έχουμε ελεκτικό μηχανισμό ο οποίος ξεκινάει από τον πρωτογενή τομέα, από τις βιοτεχνίες παρασκευής τροφίμων, από τα σφαγεία που ιδιαίτερη βάση δίνουμε εκεί και επίσης προσέχουμε μην τυχόν και λειτουργήσουν με παράνομα σφαγεία χωρίς προδιαγραφές, όπως μερικές φορές στο παρελθόν έχει συμβεί, διότι αυτό εγκυμονεί κινδύνους υγείας. Έχουμε λοιπόν στραμμένη την προσοχή μας στους καλούς ποιοτικούς ελέγχους. Ο στόχος είναι να είναι πολύ χαμηλές οι τιμές. Να είναι πολύ χαμηλές οι τιμές για να μπορέσει ο κόσμος να προμηθευτεί τα απαραίτητα. Για να έχει ένα αξιοπρεπές πασχαλινό τραπέζι. Ωράριο. Το ωράριο από σήμερα ξεκινάει και είναι από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Και τη μεγάλη εβδομάδα, όπως ξέρουμε, εκτός από τη μεγάλη Παρασκευή. Και είναι το ίδιο ωράριο που ισχύει κάθε χρόνο. Πιστεύω ότι θα έχει υπάρκεια. Για τις τιμές, για τις εισαγωγές, για τα καθιερωμένα. Τα καθιερωμένα κάθε φορά, αυτά μας ρωτάτε. Σήμερα είναι η Πέμπτη, ανοίγει το παζάρι στη Δράμα και πιστεύω ότι από εκεί θα καθοριστεί, ας πούμε, η τιμή. Θα χρειαστούν εισαγωγές. Συνήθως αυτό γίνεται στις μεγάλες πόλεις, όχι στην περιφέρεια τόσο πολύ. Θεωρώ όμως ότι φέτος και ο κόσμος λόγω και της κρίσης θα υπάρξει υπάρκεια στην αγορά. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε λένε ότι οι τιμές θα είναι στο ίδιο επίπεδο, ενδεχομένως και χαμηλότερες από τις περσινές τιμές. Υπάρχει μεγάλη επάρκεια τόσο στα αμνοερήφια όσο και στα άλλα προϊόντα τα σύγχρονα της εποχής αυτής που θα στολίσουν το πασχαλινό τραπέζι. Τα προϊόντα φροντίζουμε να είναι όσο γίνεται πιο φρέσκα και στην καλύτερη κατάσταση. Οι τιμές νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες που υπάρχουν στην αγορά.